Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ένα έκτακτο βίντεο για το Terra Luna. Πριν από λίγες ώρες βγήκε ένα σχέδιο διάσωσης από τους ιδιοκτήτες του Terra Luna Ecosystem, από το Doc One, αν το λέω πολύ καλά. Θα το δούμε ποιο είναι αυτό το σχέδιο σε λιγάκι και να φτάσουμε λίγο στο χρονικό της όλης εξέλιξης, γιατί τα νέα σήμερα ήταν λίγο έτσι συγκλονιστικά, διότι κατά τις 1:30 είχε βγει ο ιδιοκτήτης της Binance, ο Σεζέ, και είπε ότι θέλουμε να προστατέψουμε τους χρήστες που χρησιμοποιούν το Luna και το UST, και λέει ότι σταματάμε πλέον να προσφέρουμε την υπηρεσία trading για το Luna και για το UST. Εδώ από κάτω έχει τους λόγους πιο αναλυτικά και τα ρίσκα για το που υπήρχε αυτή έτσι η απόφαση για να σταματήσουν την διαδικασία του trading. Εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ομάδα του Terra Luna και ότι δεν δώσανε, λέει, κάποια θετική απάντηση σε κάποιες ερωτήσεις που τους κάνανε. Ωραία λοιπόν, πολύ καλά. Μετά από κάποιες ώρες, 4:59, 5 ώρα, ξαφνικά βγαίνει η Binance και λέει ότι τα deposits και τα withdrawals πλέον μπορούν να τα έχουν ενεργοποιηθεί, και μάλιστα είπε ότι ενεργοποιούνται και τα trading και για το Luna και για το UST. Και μετά από λίγο είπε ο ιδιοκτήτης της Binance, ο Σεζέ, ότι είχε γίνει κάποια έτσι συνάντηση δύο ωρών και ότι είδε, λέει, κάποια έτσι κάποιο progress, κάποια εξέλιξη γενικότερα στην όλη κατάσταση του Terra Luna, και έγινε, λέει, το Luna blockchain έγινε resume, δηλαδή ξαναξεκίνησε. Και πλέον όλα τα deposit και τα withdrawal και τα trading, τα πάντα όλα δηλαδή, δουλεύουν για το Terra Luna στο δίκτυο της Binance. Και λέει, παιδιά, προσοχή, κάντε και την έρευνά σας, υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ποιο είναι αυτό το σχέδιο δράσης στα γρήγορα, έτσι που το είδα και εγώ. Η αλήθεια είναι ότι είναι προς τιμήν του, βέβαια, που το παλεύει να διασώσει το Terra Luna. Τι κάνανε τώρα, επειδή είχε γίνει πληθωριστικό το Terra Luna, είχαν φτιαχτεί κάτι δισεκατομμύρια νομίσματα, μπορεί και τρισεκατομμύρια, γιατί το χάσα τώρα το νούμερο, και θα γίνει ένα reset, θα καθαριστούν όλα και πλέον το Terra Luna θα έχει ένα δισεκατομμύριο νομίσματα από 450, αν θυμάμαι καλά, και 400 εκατομμύρια, και τώρα πάει στο 1 δισεκατομμύριο, και γράφει εδώ τώρα πώς θα γίνει η διανομή των token. Τα 400 εκατομμύρια, το 40% θα πάνε, λέει, στους Luna holders πριν γίνει το DPEG event, γεγονός, δηλαδή πριν χάσει την αντιστοιχεία 1:1. Τα 400 εκατομμύρια, το 40% θα πάνε, λέει, στους κατόχους του UST την ώρα που είχε γίνει το network upgrade. Τα 100 εκατομμύρια, το 10% θα πάνε, λέει, στους Luna holders πριν γίνει το halt του blockchain, πριν το σταματήσουν δηλαδή το blockchain, και τα 100 εκατομμύρια θα πάνε στο community pool για να κάνουν ανάπτυξη το project. Αυτό μας κάνει 4 και 4, 8 και 2, 10. Άρα φτάνουμε το 1 billion, 1 δισεκατομμύριο. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις αν θα πάρουν τα αντίστοιχα tokens αυτοί που έχουν στα ανταλλακτήρια, όπως πήρα και εγώ έτσι μερικά από περιέργεια, δώσα 10-20 ευρώ και πήρα και εγώ μερικά Luna. Είναι, εκφράζονται εδώ πολλές απορίες, πώς θα γίνει η διανομή, ποια θα είναι το μέλλον του project, αν θα πρέπει να εμπιστευτούμε ξανά το project γιατί πλέον έχει χάσει τη φήμη του. Είναι, κάποιοι λένε ότι είναι κακή ιδέα, και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, ρίξτε και εσείς μια ματιά, διαβάστε προσωπικά, προσεκτικά μάλλον, την ανακοίνωση, και θα δούμε, γιατί οι εξελίξεις πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Μου θυμίζει λίγο ταινία Hollywood το όλο σκηνικό. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, ένα like και ένα subscribe και καλό απόγευμα.